Κάνα λίγο από τα γρεβενά και εμείς να μεταφερθούμε στα, εδώ εντός των τυχών του Λυκανοπεδίου, στη Μαρία της Χιαμπάνου που στο βρίσκεται Παλαιό στο Φάλιρο. Πρώτο γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου. Μαρία. Μαρία, σε ξαναβρίσκουμε. Λιγότερο καλοκαιρινή τώρα με το σακάκι σου, σε βλέπω γυμνάσιο. Πιο. Ακριβώς, ακριβώς. Βρίσκομαι στο πρώτο γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου για να σας δείξουμε την διαδρομή που κάνουν οι άνθρωποι που έχουν μια δυσκολία κινητική ή κάποιες ηλικίες ή και τα αμαία. Εδώ πέρα υπάρχει η μπάρα, όπως μπορείτε να δείτε. Έρχεται ο καθένας, ανεβαίνει. Έχουμε εδώ πέρα και μια υπάλληλο του Δήμου. Θέλω να μας εξηγήσετε τη διαδικασία. Ανεβαίνει και έρχεται. Η διαδικασία αυτή είναι καινοτόμα. Έχει γίνει επί κυβερνήσεως του Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και κινητικά προβλήματα. Υπάρχει άτομο από το Δήμο, εντεταλμένο όπως είμαι εγώ. Θέλω να μας πείτε, ανεβαίνουν και μετά έρχεται. Έρχονται, έχουμε τοποθετήσει η ράμπα, παίρνουν την ταυτότητα, βλέπω σε ποιο εκλογικό τμήμα ψηφίζει ο εκλογέας, ενημερώνουν το δικαστικό αντιπρόσωπο, κατεβαίνει, έχουμε βάλει κάλπη στο ισόγειο. Και έτσι διεκπεραιώνεται η εκλογική διαδικασία. Και το επαναλαμβάνω. Όλοι έχουμε τη δυνατότητα, ακριβώς ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου το κάνει, και όλοι έχουμε τη δυνατότητα πλέον όλοι να ψηφίσουν. Θα σας μεταφέρω και λίγο μέσα για να δείτε και το παραβάν στο οποίο ψηφίζουν με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Εδώ. Βλέπουμε κόσμο. Μπορείτε ότι έχει φτάσει στο αυτό εκλογικό. Είναι το παραβάν στο οποίο έρχεται. Ωραία, το ο διακρίνουμε κόσμος. Με το χαρτί του, με τον αριθμό του εκλογικού. Σωστά. Κατεβαίνει η δικαστικός αντιπρόσωπος, mm-hmm. Με την ταυτότητά του ο καθένας μπορεί διακριτικά, να έρθει σωστά, και να ψηφίσει. Αδιάβλητα. Έτσι όλοι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι μια πρόβλεψη για τα κτίρια, για τα εκλογικά κέντρα, τα οποία δεν έχουν προσβασιμότητα. Στο ισόγειο δεν υπάρχει κάλπη, στο ισόγειο κανονικά. Ενδεχομένως υπάρχουν σκαλιά και έτσι υπάρχει αυτή η πρόβλεψη, ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ψηφίσουν. Μαρία, αν είσαι μαζί μας, να μας πεις αν η εκλογική διαδικασία κυλάει κανονικά. Νομίζω ότι δεν την έχουμε αυτή τη στιγμή τη Μαρία. Πάντως η προσβασιμότητα είναι πολύ σημαντική σε μια χώρα που και σε πόλεις οι οποίες δεν είναι όλες φιλικές για τα άτομα με αναπηρία. Νομίζω δεν είναι καθόλου φιλική η πόλη μας. Ναι, από πού να το πιάσεις, από τους δρόμους. Έχει βελτιωθεί, αλλά δεν είναι ακόμα στο επιθυμητό.